Λοιπόν, και θα πάμε σε αθλητική ενημέρωση με την βοήθεια του Βαγγέλη Γιφτόπουλου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Με τον Μπάς να έχει περάσει την επόμενη φάση του κυπέλου, έτσι. Πέρασε και από την Ερμιονίδα επιτυχώς. Επίδειξε ισχύω, έκανε και σε Ερμιονίδα. Το μάτς έγινε στο Κρανίδι, βέβαια. Τώρα η Ερμιόνη, το Κρανίδι, πρώτο χέλι, κοιλάδα κτλ. Είναι πάρα πολύ κοντά, κοντινές αποστάσεις, 8-10 χιλιόμετρα, σαν να είναι ένας ενιαίος, ας πούμε, συνοικισμός. Κέρδισε 7-0 ο Πας Γιάννινα χθες, μετά από καλή εμφάνιση. Εντάξει, τώρα εγώ δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα, θα μπορούσε να είναι 10-0, θα μπορούσε να είναι 11-0, θα μπορούσε να είναι και 5-0. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Πας Γιάννινα έτσι δείχνει μια πολύ καλή εικόνα, mm-hmm. βγάζει πράγματα, κάνει καλές επιθέσεις, έχει φαντασία στο παιχνίδι, αυτοματισμούς. Μακάρι δηλαδή αυτά να βγουν και στο πρωτάθλημα. Τώρα βέβαια εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα όπως με το Σπάρτακο Γρηγοχωρίου. Έτσι είναι και η Ερμιονίδας. Παίζει στα αλφα τοπικό στην ΕΠΣ Αργολίδας. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι η πιο ιστορική σε αυτή την περιοχή. Γιατί έχει παίξει 15 χρόνια στη ΔΕΛΤΑ Εθνική και στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Mm-hmm. Έχει δηλαδή μια διαδρομή και μια προϊστορία. Σίγουρα ήταν πολύ καλύτερη αν συγκρίνουμε τον Σπάρτακο Γρηγοχωρίου. Στάθηκε αρκετά καλά. Εντάξει, ο Παζιάννη ήταν καλός. 2 γκολ πέτυχε ο Τζίνο με πέναλτι. 2 γκολ ο Σέποβιτς, ο οποίος έπαιξε και πρώτη φορά στον Παζιάννη. Έκανε ντεμπούντο σε επίσημο αγώνα. Ο Σόρια, ο Νικολιάς, ο Χάιριχ. Τα 7 γκολ για τον Πας Γιάννινα. Εντάξει, ήταν ένα καλό παιχνίδι σε γενικές γραμμές, mm-hmm. καλή φιλοξενία. Βρέθηκαν και περίπου 20-25 φίλες του Πας Γιάννινα, οι οποίοι είχαν μια υποδειγματική συμπεριφορά. Χειροκρότησαν τους παίχτες, τον κύριο Πόμς, όλη την ομάδα γενικότερα. Το κλίμα ήταν καλό. Περίπου 500 φιλαθλητές στο γήπεδο, από το Κρανίδι, από την Ερμιόνη, από τις γύρω περιοχές. Δεν ακούστηκε το παραμικρό, ούτε ένα. Ήταν πραγματικά μια γιορτή για αυτούς. Όπως πρέπει να είναι. Ακριβώς. Όπως πρέπει να είναι, Βαγγέλη. Ναι, θεώρησαν τον Πας Γιάννινα, ας πούμε, μια τιμή, ας πούμε, που πήγε στην περιοχή τους. Το θεώρησαν ότι ήταν μια πολύ μεγάλη υπόθεση για την ομάδα τους να παίξει με μια επαγγελματική ομάδα όπως είναι ο Πας, που έχει και μια μεγάλη προϊστορία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν άκουσα ούτε το παραμικρό, ας πούμε, να βρίσουν τον Πας Γιάννινα. Οι παράγοντες εκεί που υπάρχουν, οι φίλαθλοι της τοπικής ομάδος, ήταν πραγματικά μια ποδοσφαιρική γιορτή. Ήταν εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε πάντα σε όλα τα γήπεδα, μακάρι έτσι δηλαδή να είναι όλα τα παιχνίδια. Το μοναδικό δηλαδή έτσι, πρόβλημα ήταν ότι τραυματίστηκε ο Βουτσάς, ο οποίος το παιδί άτυχος στο 60 μπήκε αλλαγή και στο 70 τραυματίστηκε. Χτύπησε στο γόνατο, μάλιστα η εικόνα που είδαμε στο γήπεδο ήταν λίγο έτσι, μας δημιούργησε την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και σοβαρός τραυματισμός, αλλά θα κάνει αύριο τη μαγνητική. Τον ίδιο βέβαια ο γιατρός, ο κύριος Ριστάνης, αύριο θα κάνει τη μαγνητική, να ξέρουμε επακριβώς ας πούμε τι έχει. Ευχόμαστε όλοι να μην είναι κάτι σοβαρό, για να μπορέσει το παιδί να συνεχίσει και στη συνέχεια. Αύριο θα γίνει η κλήρωση του κυπέλου. Mm-hmm. Γιατί το μάτς με την Ερμιονίδα δεν χρειάζεται να πούμε και περισσότερα. Το αποτέλεσμα τα λέει όλα. Η διαφορά δυναμικότητας των ομάδων ήταν πολύ, πολύ μεγάλη. Δίκαια κέρδισε ο Πας Γιάννινα. Τώρα τι κριτική να κάνουμε όταν μπαίνουν 7 γκολ. Είχε ο Πας Γιάννινα, ας πούμε, 7-8 καλές ευκαιρίες για να βάλει και άλλα γκολ. Το πάει 15-16. Η Ερμιονίδα, εντάξει, ό,τι μπόρεσε, αξιοπρεπώς στάθηκε στο γήπεδο. Λίγο σκληρό το παιχνίδι, σε πολύ κακό αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Το μόνο, ας πούμε, έτσι, μειονέκτημα. Η παραφωνία mm-hmm. σε όλη αυτή την εικόνα που είδαμε ήταν το κακό γήπεδο που ήταν χόρτο μεν φυσικό, αλλά σε πολλά σημεία καμένο. Ήταν κίτρινο το χόρτο, ας πούμε. Πρώτη φορά έχω δει γήπεδο, ας πούμε, λίγο πράσινο και όλο κίτρινο. Πρέπει να έχει καεί. Κάτι τέτοιο προμηνύεται. Αλλιώς δεν εξηγείται διαφορετικά το χόρτο. Εντάξει, ο Πας Γιάννινα έδωσε δύο μάτς κυπέλου, πέτυχε 18 γκολ, δεν δέχτηκε κανένα, αλλά όμως θα πρέπει να πούμε ότι έπαιζε με ομάδες ερασιτεχνικές. Τα δεδομένα στο πρωτάθλημα είναι εντελώς διαφορετικά.
Θα, παίξει... θα αρχίσουμε να κρίνουμε όταν θα αρχίσει να παίζει με ομάδες της ίδιας ή της α κατηγορίας, έτσι. Στο Κύπρο δεν σχολιάζουμε ούτε τις νίκες, ούτε τα γκολ που μπήκαν. Σχολιάζουμε την εικόνα της ομάδος και κάποια πράγματα που βλέπουμε στις προπονήσεις και βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτά θα βγουν και όταν θα παίξει με επαγγελματικές ομάδες στο πρωτάθλημα της Β' Αθηνικής που ξεκινά ήδη την ερχόμενη Κυριακή. Μάλλον το Σάββατο, γιατί ήδη ορίστηκαν τα παιχνίδια σήμερα. Η Super League 2 έβγαλε πρόγραμμα, όρισε παιχνίδια και το Σάββατο και την Παρασκευή, στο Νότιο Μιλόχι, στο Βόρειο, και τη Δευτέρα. Άρα προμηνύεται ότι θα υπάρξει τηλεοπτικός πάροχος. Περισσότερο θα ξέρουμε την Τετάρτη, όταν θα γίνει διαδικτυακά ένα διοικητικό συμβούλιο της Super League, θα ανακοινώσουν περισσότερα για τις τηλεοπτικές καλύψεις. Mm-hmm. Ο Sky θα πάρει τα δικαιώματα. Δεν πιστεύω ότι θα δείχνει όλα τα παιχνίδια με το ελεύθερο κανάλι. Μπορεί ο Sky ξαφνικά να γίνει αθλητικό κανάλι. Ίσως να χειρίζεται ο όμιλος στο Sky μια ψηφιακή πλατφόρμα ή μια στο διαδίκτυο μια πλατφόρμα, να δείχνει εκεί τα παιχνίδια διαδικτυακά και να ενδεχομένως να είναι και συνδρομητικό. Δηλαδή, να πληρώνει 10 ευρώ για να δει το παιχνίδι του Πάρη Γιάννη με το εθνικό νέο κεραμιδίου, λέω εγώ, ας πούμε, τυχαία. Δεν μπορεί να δείξει όλα τα. Τα μάτς είναι 10 συνολικά, 5 στο βόρειο όμιλο και 5 στον νότιο. Να δείξει 10 μάτς αποκλείεται Σαββατοκύριακο. Εκτός αν, ας πούμε, τα βάζει 12, γιατί έβαλε και ένα μάτς 12 το μεσημέρι, mm-hmm. την Κυριακή, Λάρισα Καβάλα. Στο διαδίκτυο βέβαια μπορεί να δείχνει τα παιχνίδια, ακόμα και τα 10. Αρκεί, ας πούμε, να μην συμπίπτουν οι ώρες, mm-hmm. που συμπίπτουν δεν μπορεί να είναι όλες οι ώρες να βάλεις 10 παιχνίδια. Σε 10 διαφορετικές ώρες. Θα πρέπει να ξεκινούν από 8 ώρα το πρωί, 9, 10, 11, ανά 2 ώρες δηλαδή να γίνονται μάτς. Δεν γίνεται αυτό. Είναι και μετακινήσεις των ομάδων, των φιλάθλων, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα, από τα 10 μάτς που γίνονται το Σαββατοκύριακο ή ακόμα και την Παρασκευή, άντε να δείξει τα 5. Mm-hmm. Τα 5 είναι εφικτό. Να δείξει, ας πούμε, ένα την Παρασκευή, ένα τη Δευτέρα, 2 την Κυριακή και 2 ακόμα το Σάββατο. Αν βάλει έναν, ας πούμε, μία η ώρα και το άλλο το βάλει 5, προλαβαίνει, ας πούμε, να δείξει και τα 2 μάτς αυτά. Άρα περισσότερα θα ξέρουμε την Τετάρτη. Ο Sky, λοιπόν, θα είναι ο τηλεοπτικός πάροχος της Β' Εθνικής κατηγορίας. Εντάξει, μακάρι να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Είναι καλό και για τον κόσμο, ας πούμε, να βλέπει τα παιχνίδια. Και αναβαθμίζεται και η κατηγορία που υπάρχει μια δημοσιότητα, βλέπει ο κόσμος, οι φύλαθλοι. Μπορεί να κρυθούν και καλύτερα διαιτητές, γιατί δεν υπάρχει VAR στη Β' Εθνική. Οπότε, αν υπάρχει τηλεοπτική εικόνα, θα μπορούμε να πούμε αν υπήρχε ένα λάθος ή δεν υπήρχε λάθος σε ένα αγώνα από την πλευρά της διαιτησίας. Λοιπόν, θα πούμε στη συνέχεια για το πρωτάθλημα, να πούμε για το κύπελο, γιατί ξεκινήσαμε με τον αγώνα κυπέλου που πέρασε ο Πας Γιάννης στην τέταρτη φάση. Αύριο λοιπόν στις 2 το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση. Υπάρχουν 4 ομάδες από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Η Κρία Βλύση Γιαννιτσών, η Ζάκυνθος, ο ιστορικός εθνικός Πειραιά που είναι τώρα στην ΓΑΜΑ Εθνική και ο αθλητικός όμιλος Νέας Ιωνίας που χθες απέκλεισε την αναγέννηση Άρτας. Υπάρχουν 9 ομάδες από τη Β' Εθνική. Είναι ο Πας Γιάννη, η Κηφισιά, ο Πανιώνιος, ο Καμπανιακός, η Λάρισα, η Παναχαϊκή, ο Διαγόρας Ρόδο, ο Παναργιακός το Εγάλιο και μπαίνουν και 10 από τις 14 ομάδες της Super League. Mm-hmm. Δεν μπαίνει αύριο, δεν θα μπουν σε αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Αυτοί θα μπουν στην πέμπτη φάση. Τώρα στην τέταρτη θα μπουν οι υπόλοιπες 10 ομάδες, δηλαδή ο Πανσεραϊκός, ο Άρης, ο Βόλος, ο Πανετολικός, ο Λεβαδιακός, η Λαμία, η Καλυθέα, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Όφη. Λοιπόν, η πρώτη ομάδα που θα βγει από την κληροτίδα θα είναι γηπεδούχος, mm-hmm. αλλά υπάρχει όμως μία πάγια διάταξη στην προκήρυξη. Αν κληρωθεί μία ομάδα, ας πούμε, κατώτερες κατηγορίες, μία ομάδα ανώτερης κατηγορίας, ακόμα και από την κληροτίδα, αν βγει γηπεδούχος η ομάδα από την ανώτερη κατηγορία, υποχρεωτικά θα είναι γηπεδούχος η ομάδα της κατώτερης κατηγορίας. Τώρα, αυτό η κλήρωση κυπέλλου έχει 2 όψεις για τον Πας Γιάννινα. Πρώτον, τον ενδιαφέρει να είναι γηπεδούχος, mm-hmm. ούτως ώστε να εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής
που τιμωρήθηκε για τα επεισόδια που έγιναν στην Ιγουμενίτσα. Ώστε να, να έχει με τον Ηρακλή να έχει φύλαθρο ο κόσμο στο γήπεδο. Κάνει πρεμιέρα με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, αλλά το δεύτερο μάτς θα είναι στα Γιάννηνα με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Θα είναι ένα ντέρμπι. Αν πούμε ότι γιατί και ο Πάς Γιάννης καταλέγει τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν άνοδο στην Super League 1 στην Α' Εθνική που λέγαμε παλιότερα. Άρα και τον αντίπαλο που θα μάθουμε, αλλά περισσότερο και ας πούμε να μάθει ο Πας Γιάννης αν θα είναι γηπεδούχος για να εκτίσει την ποινή. Και επειδή αναφέρομαι στην ποινή, σήμερα η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απείλαξε τον Πας Γιάννης από την κατηγορία των επεισοδίων, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ δηλαδή, και τιμώρησε τον Σπάρτακο Γρηγοχωρίου με 800 ευρώ πρόστιμο. Όμως η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση της Επιτροπής της ΔΕΑΒ, της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η Πειθαρχική Επιτροπή εκπροσωπεί την ΕΠΟ, η ΔΕΑΒ είναι, εκπροσωπεί την πολιτεία, το κράτος. Έτσι, στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ υπάρχουν εν ενεργεία δικαστές, στην ΔΕΑΒ υπάρχουν δύο συνταξιούχες εγγυλής εφετών, είναι επικεφαλής, και υπάρχουν δικηγόροι που είναι ας πούμε εξειδικευμένοι στο αθλητικό δίκαιο. Κρίνουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η Πειθαρχική Επιτροπή κρίνει αποκλειστικά με τον ΚΑΠ και με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ, τα αδικήματα δηλαδή τα αθλητικά, ενώ η ΔΕΑΒ έχει μια... ένα πιο μεγαλύτερο εύρος ας πούμε στοιχείων. Μπορεί να κρίνει και με το βίντεο, μπορεί να κρίνει με οτιδήποτε ας πούμε. Εκεί συμμετέχουν και εκπρόσωποι της αστυνομίας, εκπρόσωποι του Υπουργείου, του Υφυπουργείου Αθλητισμού, δικηγόροι που είναι εξειδικευμένοι στο αθλητικό δίκαιο. Είναι μια άλλη ξεχωριστή επιτροπή. Άρα λοιπόν η ποινή της μιας αγωνιστικής για το Πας Γιάννη παραμένει. Αυτά όσον αφορά το κύπελο. Στο πρωτάθλημα, παραλαμβάνω, θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή ώρα 5 στην Κατερίνη με το Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Το Νέο Κεραμίδι είναι ένα χωριό 511 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Είναι δίπλα ακριβώς στην Κατερίνη, όπως είναι ας πούμε η Ελεούσα ή το Πέραμα στα Γιάννηνα. Έτσι είναι και το Νέο Κεραμίδι στην Κατερίνη. Στο ΑΔΑΚ, εκεί που παίζει ο Πιερικός, θα γίνει η πρεμιέρα. 5 η ώρα το μάτς την ερχόμενη Κυριακή. Εντάξει, αφού δεν έχει παράταση, νομίζω ότι ακόμα προλαβαίνει. Δεν χρειάζεται, γιατί νομίζω ότι η Κατερίνη δεν έχει προβολής. Οπότε, αν το έβαζαν 6 ώρα, θα νύχτωνε 8 παρά, ας πούμε. Το έβαλαν 5 η ώρα. Δεν ξέρω, θα δούμε αν θα είναι τηλεοπτικό. Δεν νομίζω να είναι τηλεοπτικό, γιατί θα το έβαζε κάποια άλλη ώρα. 5 ώρα Κυριακή είναι και Super League 1, παίζει και η Α' Εθνική δηλαδή. Υπάρχουν άλλα μάτς που έχουν άλλη προτεραιότητα. Το Νέο Κεραμίδι πραγματικά είναι αξιέπαινο. Είναι ένα χωριό το οποίο πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής. Είχε παίξει και με τη Θήλα Κατσικά. Κέρδισε 2-1 μέσα στα Γιάννηνα και στην Κατερίνη κέρδισε με 1-0. Προπονητής είναι ο Βαγγέλης Σωμόρας, ο οποίος αποχώρησε. Τώρα προπονητής είναι ο κύριος Γεώργιος Κυριαζής, ο οποίος πριν ήταν προπονητής στην Εθνική Ομάδα Γυναικών και τώρα ανέλαβε το Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Αυτά από τον Πας Γιάννηνα. Ας ελπίσουμε να πάνε καλά πρώτα και τον Βουτσά, το παιδί να είναι καλά ας πούμε, για τον δραματισμό του. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει αύριο το πρωί, 10 η ώρα. Σήμερα ο κύριος Πόμς έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές. Και πιστεύω λοιπόν να πάνε όλα καλά στη συνέχεια για να κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Γιατί να πάρει ένα διπλό στο Νέο Κεραμίδι, ακολουθούν δύο εντός έδρας με τον Ηρακλή και με την Νίκη Βόλου. Έχει ο Πας Γιάννηνα τα φόντα να πάρει και τις δύο νίκες εδώ στα Γιάννηνα, έτσι. Βέβαια ο κόσμος να μην περιμένει εντυπωσιακά πράγματα όπως με το Σπάρτικο Γρηγοχωρίου ή με την Ερμιονίδα. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Όλα τα μάτς είναι σκληρά, είναι δυναμικά, οι ομάδες παίζουν σκληρά, όλες παλεύουν για το καλύτερο, επαγγελματικές ομάδες. Στην αρχή πάντα, μέχρι δεύτερη-τρίτη αγωνιστική,
πάντα υπάρχει μια αστάθεια στις ομάδες. Mm-hmm. Μέχρι να βρουν τον κανονικό ρυθμό. Αυτό το βλέπουμε και στην Super League 1. Στην Αλφαθενική, χθες ο Ολυμπιακός που πήρε το κόφερες και πραγματικά για πολλούς θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα στην τρέχουσα σεζόν που άνοιξε τώρα, έφερε ισοπαλία με τον Πανετολικό. Συγγνώμη. Έρχονται δηλαδή παιχνίδια που οι ομάδες δείχνουν, ας πούμε, μια αστάθεια. Αυτό συμβαίνει και στη Β' Εθνική. Mm-hmm. Άρα, τουλάχιστον ο κόσμος θα είναι για να έχει λίγο υπομονή. Και το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει καλή διαχείριση και από τον κόσμο και από την ομάδα όταν θα έρθουν και οι στραβές. Έρχονται δηλαδή τα άσχημα αποτελέσματα. Okay. Δεν μπορεί να πάει μια ομάδα και να κερδίσει συνέχεια σε ένα πρωτάθλημα και θα έχει πτώσει και θα ιτηθεί και θα φέρει ισοπαλίες. Όλα αυτά δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ψυχραιμία και καλή διαχείριση από όλες τις πλευρές. Και από την ομάδα και από τη διοίκηση και από τους παίκτες, τον προπονητή και από τον κόσμο. Να υπάρχει δηλαδή μια ανοχή και μια στήριξη προς την ομάδα. Λοιπόν, παράλληλα με τον Μπαζιάν και τα αριστερικά σωματεία ετοιμάζονται, γιατί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινούν τα πρωταθλήματα Α και Β κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου. Την Τετάρτη 25 το μηνός ξεκινά και το κύπελλο ερεσιχνών της ΕΨΥΠ. Και στο μπάσκετ έχουμε την Τετάρτη τα προκριματικά. Στις 8.30 ώρα το μεγάλο παιχνίδι για το EuroCup γυναικών. Θα παίξει η ομάδα γυναικών του ΠΑΣ Γιάννα μπάσκετ με την Δυναμό Σάσαρη. Είναι μια ομάδα που είναι αρκετά καλή και πραγματικά γίνεται ένας πανικός για τα εισιτήρια. Το μάτς θα γίνει στο νέο κλειστό γυμναστήριο, που το νέο κλειστό ανακοινίστηκε και μάλιστα είδα σήμερα εντυπωσιακές φωτογραφίες. Mm-hmm. Έγιναν πάρα πολλά έργα και ένας καλοπισμός. Αν, ας πούμε, είχε λίγο μεγαλύτερη χωρητικότητα, πραγματικά θα ήταν ένα στάδιο κόσμημα για το μπάσκετ και για γενικότερα για το χώρο του αθλητισμού. Έγιναν πολύ σημαντικά έργα. Είναι πραγματικά ένα σαλόνι, θα έλεγα, του μπάσκετ το γήπεδο αυτό. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που το διοικούν και υπηρετούν το χώρο αυτό. Πραγματικά είναι το νέο κλειστό. Δίνει μια βοήθεια στον τοπικό αθλητισμό, γιατί κακά τα ψέματα δεν υπήρχε και το νέο κλειστό. Υπάρχει ένα πρόβλημα αθλητικών χώρων στα Γιάννη. Αυτό είναι γνωστό το πρόβλημα. Βέβαια. Μια γιορτή θα είναι, είπε ο προπονητής και οι παίκτριες και η διοίκηση πριν από λίγες ημέρες. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και όλοι και όσοι θα πάνε να παρακολουθήσουν αυτό τον αγώνα, έτσι. Και φίλαθλοι, να δείξω και αυτή πραγματικά έτσι μια καλή συμπεριφορά. Βέβαια, να ενισχύσω την ομάδα, αλλά εντάξει, να υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα, όπως ακριβώς είπες Γιώτα, να είναι μια γιορτή του μπάσκετ. Είναι η πρώτη ομάδα από τα Γιάννη που θα παίξει στην Ευρώπη, ας πούμε. Βέβαια. Βέβαια. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στα κορίτσια και καλή επιτυχία. Θα είμαστε εδώ να δούμε και τα αποτελέσματα. Την Πέμπτη θα είμαστε εδώ με πολλά νέα, έτσι. Και σε επίπεδο κλήρωσης κυπέλου πολλά θα έχουμε να πούμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαγγέλη. Να σε καλά, καλό σου βράδυ.